Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις ετυμολογικές μας διαδρομές. Βρισκόμαστε στο φροντιστήριο γνώμων στις Σέρες και η εκπομπή αυτή, η σειρά μάλλον αυτή των εκπομπών, γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος Μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού για όλες τις ηλικίες. Η ετυμολογία λοιπόν είναι η επιστήμη που ερευνά την αρχική ρίζα και την αρχική σημασία μιας λέξης. Η λέξη ετυμολογία προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό επίθετο έτοιμος, προσέξτε το τι με ύψιλον, που σημαίνει αληθινός. Ας δούμε την πρώτη μας ετυμολογική διαδρομή, που είναι η προσπάθειά μας να ετυμολογήσουμε την λέξη αμύγδαλο. Εδώ να πω το εξής, η ελληνική γλώσσα είναι ενοιολογική γλώσσα, δηλαδή οι λέξεις δεν είναι αυθαίρετες, αλλά εδράζονται επί της λογικής. Γι' αυτό και όταν παρακολουθήσουμε μια ετυμολογική διαδρομή, αυτό συνιστά μια σπουδαία άσκηση του μυαλού, ειδικά αν μετά προσπαθήσουμε να την μάθουμε και να την πούμε μόνοι μας. Λοιπόν, η λέξη αμύγδαλο. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του καρπού? Προσέξτε, ο καρπός μεστώνει και καθώς μεστώνει και ξηραίνεται ο φλοιός, ο μανδύας του περικαρπίου σχίζεται και ο καρπός πέφτει. Αμύγδαλο δηλαδή, αυτό σημαίνει. Είναι αυτό που σχίζεται ξερό. Αμύσεται δαλών δηλαδή. Η λέξη άμυγμα, που σημαίνει αμυχή, που τη λέμε και σήμερα, και προέρχεται από το ρήμα αμύσω, που σημαίνει σχίζω, και το δεύτερο συνθετικό της λέξης αμύγδαλων, δαλών, που προέρχεται από το ρήμα δέο, που σημαίνει καίω ξεραίνω. Η ρίζα δηλαδή αμύρ εκ του αμύσω και το δαλόν εκ του δέο μας κάνει αμύγδαλον, αμύγδαλον. Αυτή ήταν η πρώτη μας ετυμολογική διαδρομή. Μπορούμε να τα δούμε και στις φωτογραφίες τώρα. Δείτε τον καρπό όταν είναι τρυφερός και δείτε και τον καρπό όταν μεστώνει, όπου σχίζεται ο μανδύας του περικαρπίου και πέφτει. Δοκιμάστε τώρα να αναπαράγετε, να ξαναπείτε αυτή την ετυμολογία απ' έξω, να την εξηγήσετε σε έναν φίλο ή μια φίλη σας και θα δείτε ότι αυτό συνιστά σπουδαία άσκηση για το μυαλό και καλλιεργεί τη μνήμη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εκπομπή. Χαίρετε!